Η αλλαγή του τρόπου ζωής για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να αποδειχθεί κέρυας σημασίας. Η εκπαίδευση στην νόσο, η διάθεση για αυτοέλεγχο και αυτοδιαχείριση, η αλλαγή διατροφικών συνηθειών, η ενσωμάτωση της άσκησης στην καθημερινότητα είναι κάποιες αλλαγές που θα βοηθήσουν τα άτομα με διαβήτη να αντιμετωπίσουν ευκολότερα την κατάστασή τους. Σημαντικότερο όλων όμως είναι η αυτομέτρηση των τιμών, του σακχάρου, ειδικά για άτομα που πάσχουν από το διαβητικό πόδι. Σημασία μεγάλη για ένα άτομο το οποίο υποψιάζεται ότι μπορεί να πάσει από διαβήτη είναι η πρόληψη για την νόσο αυτή, αλλά και η πρόληψη για τις επιπλοκές που προκύπτουν από το διαβήτη. Σημαντική επίσης είναι η διατροφή για την αντιμετώπιση της νόσου, καθώς επίσης και η αυτομέτρηση και ο αυτοέλεγχος, ώστε το άτομο να έχει απόλυτη εικόνα σε ποια τιμή βρίσκεται ο διαβήτης του. Για το θέμα λοιπόν αυτό έχουμε τον παθολόγο, τον κύριο Αντώνιο Λέπουρα κοντά μας, ο οποίος είναι και διαβητολόγος αλλά και διευθυντής διαβητολογικής κλινικής. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σακχαρώδης διαβήτης είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ συχνά, αλλά δεν γνωρίζουμε από τι προκαλείται και ποιους προσβάλλει κυρίως. Σακχαρώδης διαβήτης δίκαιο ονομάστηκε η μάστιγα του 21ου αιώνα. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Μ' αρέσει και χαίρομαι να ενημερώνω τον κόσμο, γιατί η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είμαστε γιατροί του εαυτού μας και να έχουμε γνώση πώς λειτουργεί το σώμα μας και να έχουμε και την ευθύνη της υγείας μας. Διότι αν δεν αναλάβουμε εμείς την ευθύνη της υγείας μας, οι συμβουλές δεν θα πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας. Το σώμα μας είναι μία μηχανή και όπως όλες οι μηχανές χρειάζεται ενέργεια. Είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μηχανή το σώμα μας. Και γιατί είναι ξεχωριστή μηχανή? Γιατί είναι η μόνη μηχανή που παίρνει τροφές από το περιβάλλον, τις διασπάει σε πρώτες ύλες και τις χρησιμοποιεί πρώτον για την ενέργειά της. Και η κύρια ενέργειά μας είναι, όπως για το αυτοκίνητο, η βενζίνη, για μας η ζάχαρη. Το σώμα μας δύο πράγματα χρησιμοποιεί για ενέργεια, το λίπος και τη ζάχαρη. Το λίπος μπορεί να το κάψει το σώμα μας, αλλά παράγει τοξίνες. Ο εγκέφαλος μας και γενικά το σώμα μας, σαν καθαρή ενέργεια, θέλει ζάχαρη. Και όχι ζάχαρη με την έννοια ότι θα πάμε να φάμε ένα γλυκό, αλλά ζάχαρη η οποία παράγεται από οποιαδήποτε είδους τροφή. Ακριβώς. Άρα, τι κάνει λοιπόν το σώμα μας? Παίρνει τις τροφές από το περιβάλλον. Έτσι, οι τροφές είναι τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι οι υδατάνθρακες, που είναι κυρίως τα προϊόντα από το σίτο, από το στάρι. Μακαρόνια, και από τα φρούτα. Ψωμί, οτιδήποτε. Έτσι, είναι οι πιο πλούσιες τροφές οι υδατάνθρακες. Είναι οι πρωτεΐνες. Ποιες είναι οι πρωτεΐνες? Έχουμε ζωικές πρωτεΐνες, που είναι το κρέας, το ψάρι, το αυγό και τα γαλακτοκομικά. Έχουμε και φυτικές πρωτεΐνες, όπως υψηλές. Σε φυτικές πρωτεΐνες είναι η ξηρή καρπή, είναι τα όσπρια, είναι τα λαχανικά, ο αρακάς, ας πούμε, τα γνωστά μπιζέλια, είναι πολύ πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες. Έτσι, και τα λίπη, τα οποία λίπη τα χωρίζουμε σε ζωικά και σε φυτικά. Ξέρουμε πάντα ότι τα φυτικά λίπη με κυρίαρχο το ελαιόλαδο, που είναι μοναδικό, γιατί είναι το μόνο που έχει μόνο ακόρεστα, έτσι, αλλά και τα σπορέλαια. Και υπάρχουν και τα ζωικά λίπη, που είναι τα γνωστά μας βούτυρα, είτε είναι κατοικίσια, είτε είναι γελαδινά, είναι τα ζωικά λίπη. Άρα αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες τροφών. Τι θα κάνει λοιπόν το σώμα μας? Θα πάρει τις πρωτεΐνες και θα τις διασπάσει σε αμινοξέα. Τα αμινοξέα είναι τα ατομικά συστατικά των πρωτεϊνών. Και θα πάρουμε εμείς το ψάρι που έχει πρωτεΐνες, θα πάρουμε τα αμινοξέα από τις πρωτεΐνες του ψαριού, θα κάνουμε τις δικές μας πρωτεΐνες, δηλαδή όταν το χέρι μας τραυματιστεί, πώς θα ξαναφτιάξουμε δέρμα και θα κλειστεί η πληγή? Θα το φτιάξει μόνο το σώμα. Το αυτοκίνητό σας, άμα γρατζουνιστεί, τι θα κάνετε? Θα το πάτε στο συνεργείο. Το σώμα μας δεν θα το πάτε στο συνεργείο. Θα το καθαρίσετε λίγο, να μην πάθει μόλυνση και θα κλείσει μόνο του. Είναι ένα θαυματουργό χημικό εργαστήριο. Μπράβο. Το οποίο καταφέρνει να αναπλάσετε και να. Καταφέρει λοιπόν να αναπλάσετε μόνο του και να φτιάχνει την ενέργειά του μόνο του. Όταν το κομπιούτερ σας μείνει από μπαταρία, έτσι δεν θα φτιάξει πυρηνικό ή εργοστάσιο ΔΕΗ για να αυτοφορτιστεί. Έτσι θα πρέπει κάποιος να το βάλει στην πρίζα, έτσι, για να ξαναφορτιστεί. Το σώμα μας δεν χρειάζεται κάποιος να το βάλει στην πρίζα, τα κάνει όλα αυτά μόνο του. Άρα τι κάνει λοιπόν το σώμα μας? Παίρνει τροφές από το περιβάλλον, τις διασπά και τις κάνει είτε δομικά υλικά, είτε ενέργεια. Άρα τι τα κάνει? Ζάχαρη. Επομένως το σώμα μας, όντας ο μεγαλύτερος χημικός του πλανήτη, έτσι το λέω για να το τονίσω, ότι πραγματικά το σώμα μας είναι ο μεγαλύτερος χημικός του πλανήτη και κάνει πράγματα που ακόμα στην τεχνολογία που έχουμε και στη βιομηχανία που έχουμε δεν έχουν καταφέρει να τα κάνουμε. Θα κάνει το κρέας ζάχαρη, το λίπος ζάχαρη, τα φρούτα ζάχαρη και ό,τι του περισσέψει ενεργειακά θα το κάνει λίπος υπό μορφή τριγλυκεριδίων και ελεύθερων λιπαρών οξέων, έτσι, και θα το αποθηκεύσει στα λιποκύτταρά μας. Θα βάλει
Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, γιατρέ. Θα βάλει τους μυς μας. Εκεί αρχίζουν, σωστά το είπατε, θα το πούμε. Θα βάλει τους μυς μας να πάρουν πρωτεΐνες για να αναδομηθούν. Την ώρα που κάποιος κάνει γυμναστική και βαράκια και κάνει αύξηση των μυών του, έτσι, αυτός, για να γίνει αυτό χρειάζεται πρωτεΐνες. Άρα θα φτιάξει πρωτεΐνες και θα τους πάρουν οι μυς. Για όλες αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή για να μπορέσουμε να κάψουμε τη ζάχαρη, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τις στροφές σε ζάχαρη ή να μετατρέψουμε τις στροφές σε λίπος, για να μπορέσουν οι μυς μας να πάρουν πρωτεΐνες, για να μπορέσει το λίπος, η πορμοφύτριλη κεριδίων, όπως είπα, να αποθηκευτεί στα λιποκύτταρά μας, χρειαζόμαστε μία μαγική ορμόνη που τη λέμε ινσουλίνη. Την ξέρουμε όλοι μας. Άρα η ινσουλίνη στην πραγματικότητα είναι μια ορμόνη ζωής, δηλαδή χωρίς την ινσουλίνη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτή παράγεται από πού? Και αυτή είναι μια ορμόνη αναβολική. Από πού παράγεται? Από το πάγκρεάς μας και από συγκεκριμένα κύτταρα που έχει μέσα, τα περίφημα β' κύτταρα, τα οποία ανά τρία περίπου λεπτά μετράνε το ζάχαρο στο αίμα και αυξομειώνουν την παραγωγή. Τώρα, εάν πάψει να λειτουργεί το πάγκρεας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ή αν πάψει να μετράει ανά τρία λεπτά, όπως λέτε, την παραγωγή της ινσουλίνης, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το χημικό εργαστήριο, το σώμα μας, τότε τι συμβαίνει? Προσέξτε να δείτε. Το πάγκρεας δεν θα πάψει να λειτουργεί. Έτσι, θα σταματήσουν στον τύπο 1, γιατί έχουμε τρεις βασικούς τύπους στο διαβήτη. Ο τύπος 1, που παλιά ονομαζόταν και νεανικός, γιατί η πλειοψηφία του ξεκινάει στα παιδιά και στους εφήβους. Έτσι, τα κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη, τα περίφημα β' κύτταρα, για πολλούς λόγους και όχι για ένα λόγο. Έτσι, άρα πλέον έχουμε καταλάβει ότι δεν φταίει που έχουν παλιά που λέγαμε το γάλα της αγελάδος ή τώρα που είναι της μόδας, ότι άμα οι μαμάδες παίρνουν βιταμίνη D θα γλιτώσουν το διαβήτη. Είναι πολύ παραγωγικό. Έτσι, ένα κομμάτι είναι γονιδιακό, δηλαδή είναι γραμμένο στα γονίδια μας, και ένα κομμάτι είναι από εξωγενείς παράγοντες, που αν θέλετε θα το συζητήσουμε σε μια εκπομπή για τον τύπο 1, έτσι, γιατί μπορεί να μην είναι μεγάλος αριθμός του τύπου 1, είναι το 1% του πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά θέλει είναι αλλαγή σημασία, τρόπου ζωής, θέλει μεγάλη στήριξη αυτά τα άτομα, γιατί μια ολόκληρη ζωή θα πρέπει να κάνουν αυτό από το πάγκρεας το έκανε αυτόματα, πρέπει να το κάνουν αυτά απ' έξω. Αλλά επανέρχομαι. Επομένως, στον τύπο 1 τα κύτταρα αυτά σιγά σιγά πέφτει η παραγωγή τους, δεν παράγουν ινσουλίνη, δεν είναι θέμα να μετράνε. Έτσι πάντοτε μετράνε. Δηλαδή τα β' κύτταρα παράγουν ινσουλίνη λιγότερη ή περισσότερη, γιατί πρέπει να το τονίσω, παράγουν ινσουλίνη όλο το 24ωρο. Το μηχάνημα δεν κλείνει. Δεν είναι όπως το αυτοκίνητο που το βάζουμε στον γκαράζ και το σβήνουμε. Το μηχάνημα, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, δουλεύει. Επομένως, αυτά τα κύτταρα σιγά σιγά για πολλούς λόγους, όπως εξήγησα, σταματά να δουλεύουν, δεν παράγουν ινσουλίνη. Άρα στον τύπο 1, έτσι θα πρέπει εμείς να δώσουμε την ινσουλίνη απ' έξω και ζούμε στον 21ο αιώνα. Έτσι, επομένως, αφού ζούμε στον 21ο αιώνα, έχουμε τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά αυτή δεν φτάνει από μόνη της. Όπως όταν εσάς σας δώσουν μια συσκευή ηλεκτρονική με χιλιάδες κουμπάκια, ή θα φάτε κάνα χρόνο μέχρι να καταλάβετε τη χρησιμότητά της, ή κάποιος θα σας εκπαιδεύσει. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στον τύπο 1. Χρειάζεται εκπαίδευση και δυστυχώς στην κρίση της κοινωνίας μας λίγοι έχουν τη δυνατότητα και οι δημόσιες δομές υγείας ακόμα λιγότεροι για να το κάνουν αυτό το πράγμα και υποστήριξη στον τύπο 1. Στον τύπο 2 όμως τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Στον τύπο 2 τα κύτταρα αυτά δουλεύουν, παράγουν ινσουλίνη. Και στα πρώτα στάδια του τύπου 2, δηλαδή όταν μόλις σου λέει ο γιατρός, όπ, έχεις προδιαβήτη, δηλαδή προδιάσει για διαβήτη ή είσαι διαβητικός στα αρχόμενα στάδια και πρέπει να πάρεις φάρμακο, αν μετρήσουμε την παραγωγή του σε ινσουλίνη, είναι πολλαπλάσια από ένα άτομο που δεν έχει διαβήτη. Άρα στον τύπο 2 είναι τελείως διαφορετικός ο μηχανισμός που εμφανίζει το διαβήτη. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή όμως να δούμε τις αιτίες εκείνες πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς για τους κινδύνους εκείνους που εμφανίζουν τα πρόσωπα σε ό,τι αφορά τον διαβήτη. Με την προδιάθεση, κληρονομικό ιστορικό, η φυλή, όπως είπατε, τα γονίδια που μπορεί να έχουν πλέον κρατήσει μια τέτοια πληροφορία και σε μετέπειτα στάδιο να το αντιμετωπίσουμε. Προσέξτε να δείτε. Ο τύπου 1, όπως σας είπα, είναι πολύ παραγωγικός. Υπάρχει γονιδιακό κομμάτι, αλλά μικρή κληρονομικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έρχεται ένα νέο παιδί και λέει: εγώ έκανα διαβήτη τύπου 1 νέος. 9 μηνών έχω παιδάκι που ξεκίνησε ο διαβήτης του και ούτω καθεξής. Να κάνω παιδιά ή θα κάνουν και τα παιδιά μου διαβήτη τύπου 1? Η απάντηση είναι: κάνε και μη φοβάσαι. Έτσι, οι πιθανότητες να εμφανίσει το παιδί σου τύπου 1 διαβήτη είναι κοντά στο 6 και κάτω από το 6%, όταν στο μέσο πληθυσμό είναι γύρω στο 1%. Άρα δεν έχεις αυξημένη πιθανότητα κληρονομικότητας. Αντιθέτως, στον τύπου 2, που πάει μαζί με την παχυσαρκία,
Τύπου 2 άρα υπάρχει. Άρα εκεί έχουμε εξωγενείς παράγοντες κυρίως. Μπράβο. Στο τύπο 2 υπάρχει σαρκία. Όταν έχουμε ένα γονιό με διαβήτη τύπου 2, αν μείνουμε αδύνατοι και γυμναζόμαστε σε όλη μας τη ζωή, έχουμε 25% πιθανότητες να εμφανίσουμε. Ένα στα 4 παιδιά περίπου δηλαδή. Και βέβαια είναι άλλο να το εμφανίσεις στα 40 σου με την κυλίτσα του έρωτα που λέω εγώ, και άλλο να το εμφανίσεις ήπιο στα 70 σου. Είναι τελείως διαφορετικό όπως το καταλαβαίνετε. Άρα, όσο μένουμε αδύνατοι και έχουμε σωστή διατροφή και άσκηση, έτσι οι πιθανότητες είναι χαμηλές. Εάν παχύνουμε, φτάνουμε στο 50%. Μάλιστα. Δηλαδή, μόνο με ένα γονιό έτσι, και με παχυσαρκία, φτάνουμε ένα στο 2 να κάνει διαβήτη. Εάν έχουμε 2 γονείς, τότε ξεκινάμε από το 50%. Έτσι. Διπλάσιο λοιπόν ποσοστό να εμφανίσει ένα παιδί από 2 παχύσαρκους γονείς σαχαρώδη διαβήτη. Τώρα, από εκεί και πέρα στις φυλές, λοιπόν... η ελληνική φυλή δεν είναι υψηλού λευκή φυλή, που έχουν οι ασιατικές φυλές, οι Φιλιππινέζοι, οι Ιάπωνες και ούτω καθεξής, παρότι είναι αδύνατοι, έχουν μόνο κοιλιακή παχυσαρκία και αν κανένας κάνει μια ειδική αξονική που ελέγχει το σπλαχνικό λίπος, θα δει ότι μπορεί να μην είναι υπέρβαρη, αλλά όλο το λίπος τους είναι γονιδιακά προδιαγεγραμμένο, άρα έχουμε κάποιες φυλές. Μια πολύ γνωστή φυλή Ινδιάνων, η Πίμα Indian στην Αμερική, που μελετήθηκαν και πάρα πολύ και ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για το διαβήτη τύπου 2. Άρα υπάρχει και φυλετική προδιάθεση, έτσι και βέβαια υπάρχει και γι' αυτό λέμε κληρονομικό ιστορικό, και προσέξτε το εδώ, οι γονείς μου δεν είχαν διαβήτη, έτσι, άρα γιατί να έχω εγώ. Αυτό είναι ένα μύθος. Πρώτον πρέπει να ξέρετε ότι για το διαβήτη αρχίσαμε να συμφωνούμε παγκοσμίως, έτσι, μετά το 1990. Και γύρω στο 1999 με 2000, Αμερική και Ευρώπη συμφώνησε στα κριτήρια διάγνωσης του διαβήτη. Τα κριτήρια διάγνωσης ή και τα κριτήρια μέτρησης του διαβήτη. Τη διάγνωση πάει μαζί με τη μέτρηση. Μάλιστα. Εντάξει, τα κριτήρια, επομένως, είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι μόνο τις παλιότερες εποχές, και τώρα το βλέπω πολύ συχνά, να έχουμε διαβήτη και να μην το έχουν βρει ούτε οι γιατροί που έχουμε πάει. Μάλιστα. Έχει μελέτη στις καρδιολογικές εντατικές μετά από έμφραγμα, ναι, έτσι, η οποία βρήκε ότι το 70% των εμφραγματιών ήταν είτε διαβητική είτε προδιαβητική, και δυστυχώς, έτσι, ακόμα και μετά την εντατική, μόνο το 30% το γνώριζε. Γιατί έτσι όπως έχουμε πάει στις εξειδικεύσεις και δεν λειτουργούμε, με ενοχλεί λίγο η λέξη ολιστικά, αλλά είναι σωστή λέξη όπως το δημοκράτης, και έχουμε πολλούς δημοκράτες μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και με την ιατρική. Το ολιστικό σημαίνει ότι δεν κοιτάμε να ξεβουλώσουμε απλά ένα αγκείο σε ένα ασθενή που του βούλωσε και του έκανε έμφραγμα ή έκανε σπασμό, και πρέπει να ξέρετε ότι το έμφραγμα δεν είναι βούλωμα. Είναι ρήξη. Έχουμε αθυρματικές πλάκες. Φανταστείτε την αθυρματική πλάκα όπως το χέρι μας όταν σκάβουμε που κάνει ένα κάλο. Φανταστείτε αυτό τον εσωτερικό κάλο. Αυτός κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε γιατί σπάει, εκεί ενεργοποιείται ο μηχανισμός πήξης και έτσι φτιάχνεται ο θρόμβος. Αλλά το πιο βασικό, και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για πρόληψη, και μιλήσατε και για πρόληψη στην εισαγωγή σας, είναι να μην φτάσουμε ο διαβήτης να γεράσει τα αγγεία μας και να μας κάνει τον υψηλότερο κίνδυνο από όλους τους κινδύνους του διαβήτη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά. Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια ύπουλη νόσος, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, η οποία δεν δίνει συμπτώματα προτού ακριβώς καν προκαλέσει τη βλάβη. Και ακόμα και σήμερα, εν έτη 2019, ακόμα και σήμερα, έτσι, και πιστεύω ότι θα πεζόμαστε και άλλες χρονιές και θα βλέπουμε μετά το 2019 στην τηλεόραση και θα λέμε τι λέγαμε τότε, γιατί το έχω δει και σε παλιότερες ιστορίες. Αυτό είναι το καλό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εσείς πρεσβεύετε, ότι αφήνουμε ένα αποτύπωμα και μέσα στην ιστορία μας. Έτσι, λοιπόν, είναι ότι η εμφάνιση αυτών των βλαβών, έτσι, και του κινδύνου εμφράγματος ξεκινάει από το στάδιο του προδιαβήτη, δηλαδή εκεί που ο διαβήτης μας δεν θέλει θεραπεία και υπομέσως συνηθισμένος μικροβιολόγος θα μας πει ότι είσαστε μια χαρά. Δηλαδή, ζάχαρη νηστείας από το 100 και πάνω μέχρι το 125, και μην το ξεχνάτε ότι όλα τα εργαστήρια δίνουν φυσιολογικό 110 το ζάχαρο νηστείας, ήδη είμαστε στο στάδιο του προδιαβήτη. Ένας στους τρεις μπορεί με ζάχαρη νηστείας κάτω από το 110 να είναι ήδη διαβητικός. Έτσι. Άρα γι' αυτό έχουμε βάλει αυτούς τους προδιαθετικούς παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, ποιοι πρέπει να ελέγχονται πιο ενδελεχώς. Ναι. Να δούνε μήπως έχουν προδιάθεση. Στο στάδιο λοιπόν του προδιαβήτη έχουμε διπλάσιο στο τεθεραπάσιλιο κίνδυνο να κοιμηθούμε και να μην ξυπνήσουμε. Άρα αυτό πάρα που λέτε από μόνο του είναι ανησυχητικό. Προτού προχωρήσουμε όμως στην αυτομέτρηση, η οποία είναι από ό,τι αποδεικνύεται το πιο σημαντικό κομμάτι και η πρόληψη στη θεραπεία και για τον προδιαβήτη αλλά και για τις επιπλοκές του, να δούμε λίγο τους υπόλοιπους παράγοντες, γιατί αναφερθήκατε εντάχει, αλλά να τους δούμε και αναλυτικά. Τρόπος ζωής λοιπόν.
τα γρήγορα φαγητά, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η σωματική άσκηση η οποία μπορεί να προκαλέσει, η έλλειψη μάλλον της σωματικής άσκησης να προκαλέσει και αυτή προδιαβήτη, σωματικό βάρος, αναφερθήκατε στα παχύσαρκα άτομα και ιδίως το αυξημένο σπλαχνικό λίπος για το οποίο κάναμε λόγο προηγουμένως. Να σας διακόψω. Ναι. Πρώτον εδώ θα προσθέσουμε και το διαβητική ίσης. Που δεν τον έχουμε βάλει. Ο οποίος συνήθως είναι προσωρινή όμως κατάσταση. Ναι, ναι, αλλά οι γυναίκες που έχουν διαβήτη της κύσης και που συνήθως αμέσως μετά τη γέννα υποχωρεί σε 9 στις 10 γυναικοπέλες, έτσι, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά στο σώμα τους, θα γίνουν διαβητικές. 100%. Άρα δεν επικεντρώνεται μόνο στην περίοδο της κύησης, μπορεί έτσι να ξανασυναντήσει το πρόβλημα αυτό και να γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Πάτε. Και η έννοια αυτών των προληπτικών μέτρων είναι ποιοι πρέπει να ελέγχονται. Δηλαδή, ξέρουμε ότι πρώτα-πρώτα η ηλικία. Ο διαβήτης τύπου 2 στην πλειοψηφία του εμφανίζεται μετά τα 40. Mm-hmm. Άρα στο check-up των 45, θα έλεγα εγώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια καμπύλη ζαχάρου. Τι συμπτώματα, ας πούμε, παρουσιάζει ένα άτομο που μετά τα 40 έχει τάση για προδιαβήτη ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ζαλίζεται, μπορεί να νιώθει ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ώστε να λάβει κατευθείαν μια ποσότητα ζάχαρης. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα εκείνα? Απολύτως κανένα σύμπτωμα. Τίποτα. Απολύτως κανένα σύμπτωμα. Άρα πώς μπορούμε να προκαταλάβουμε, να προλάβουμε μάλλον το διαβήτη? Ο προδιαβήτης διπλασιάζει, ο διαβήτης τετραπλασιάζει στους άντρες, εξαπλασιάζει στις γυναίκες. Δυστυχώς οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο. Υπάρχει και ένας μύθος. Έτσι ξέρουμε γενικά ότι οι γυναίκες εμφανίζονται φράγματα μετά την εμμηνόπαυση. Βέβαια, αν ξεκινήσουν πρόληψη μετά την εμμηνόπαυση, είναι ήδη αργά. Στις γυναίκες με διαβήτη, τα εμφράγματα μπορεί να εμφανιστούν και πριν την εμμηνόπαυση. Mm-hmm. Άρα, οι γυναίκες διαβητικές κινδυνεύουν όπως και οι άνδρες σε όλες τις ηλικίες. Επομένως, συμπτώματα δεν έχουμε και γι' αυτό καθόμαστε και εξηγούμε ποιοι κινδυνεύουν. Έτσι, αφού ο διαβήτης αυξάνει τα εμφράγματα, ένας που καπνίζει, ο κάπνισμα αυξάνει τα εμφράγματα. Mm-hmm. Άρα είναι τραγικό να έχεις και κάπνισμα και διαβήτη που να μην τον ξέρεις. Έτσι, και αν κανένας ενημερώσει κάποιον ασθενή ή κάποιον υγιή, για να μην το λέω ασθενή, έτσι, οποιονδήποτε μας πλησιάζει, ότι κοίταξε να δεις, άλλαξε τρόπο ζωής, έτσι, κόψε το κάπνισμα, πάρε ένα φαρμακάκι, κατέβασε τη χοληστερίνη σου και θα είσαι γερός για τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι. Άρα γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τους παράγοντες κινδύνου και να δίνουμε οδηγίες. Και γι' αυτό είναι η έννοια του προληπτικού check-up. Δηλαδή, όταν έχετε το σπίτι σας πάνω στη θάλασσα και φωνάξετε ένα μηχανικό, θα του κάνει μια αυτοψία. Ας πούμε ότι δεν έχει τίποτα, είναι σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, μόνο με το γεγονός ότι είναι πάνω στη θάλασσα, σημαίνει ότι αν μπει η υγρασία της θάλασσας, θα τα σκουριάσει όλα μέσα. Άρα θα σας προτείνει άλλη συντήρηση του σπιτιού σας από ένα σπίτι που το έχετε στη στεριά. Εξ αρχής, πρωτού καν δημιουργηθεί κάποιο από τα συμπτώματα αυτά. Έτσι. Πείτε μου κάτι όμως. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ένα άτομο είναι υγιές. Το έχουμε διαπιστώσει όσο μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι άνθρωποι να κυκλοφορούν με έναν μετρητή σαχάρου, ώστε να μπορούν να κάνουν μετρήσεις, να λάβουν εικόνα και τιμές για το σαχαρό τους, είτε πάσουν είτε δεν πάσουν από το διαβήτη. Προσέξτε. Ποια είναι η σωστή, λέει, η σωστή πρακτική, ποια είναι? Προσέξτε, λοιπόν, για να μην τα μπερδεύουμε. Ο μετρητής ζαχάρου δεν είναι για διάγνωση. Mm-hmm. Άρα είναι λάθος να χρησιμοποιήσουμε μετρητή ζαχάρου για να πούμε αν κάποιος έχει ζάχαρο ή όχι. Άρα μπορεί να μας δώσει μια εικόνα, mm-hmm, έτσι, αλλά ο μετρητής ζαχάρου είναι όταν έχουμε ζάχαρο. Έτσι, και κυρίως όταν κάνουμε θεραπείες που ρίχνουν το ζάχαρο και κάνουν υπογλυκαιμίες και κυρίως θεραπείες με ινσουλίνη, έτσι, να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές για να ρυθμίσουμε τη δόση μας. Επίσης, ένα άτομο το οποίο είναι απίθαρχο, έτσι, ένας μετρητής λειτουργεί και για λόγους πειθαρχίας, διότι όταν τρώει ακατάπαστα ή λάθος ή δεν γυμνάζεται και είναι όλη την ώρα στην τηλεόραση, έτσι, αν τον δει μια τιμή ζαχάρου υψηλή, θα τον κινητοποιήσει, λίγο θα τον τρομάξει και θα του δώσει ένα κίνητρο για να αλλάξει συμπεριφορά στο σώμα του. Αυτό στο επίπεδο πρόληψης για κάποιον που δεν έχει, επαναλαμβάνουμε, σαχαροδιαβήτη. Σε επίπεδο πρόληψης θα πάμε στο μικροβιολογικό εργαστήριο, mm-hmm, και θα μετρήσουμε ένα ζάχαρο νηστείας, έτσι. Αφού... Να πούμε τι σημαίνει ζάχαρο νηστείας. Αφού ζάχαρο νηστείας σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον 10 ώρες να φάμε πρωτού μετρήσουμε το ζάχαρό. Το οτιδήποτε λοιπόν. Έτσι. Άρα μικροβιολογικό, ζάχαρο... μετράμε το ζάχαρο νηστείας. Άρα τρώμε μέχρι τις 10 φάση το βράδυ και πάμε στις 10 το πρωί. Μάλιστα. Ή πάμε στις 8 το πρωί. Αυτό είναι το δεκάωρο ή το 12ωρο. Ζάχαρο νηστείας κάτω από το 100 είμαστε ασφαλείς. Από το 100 μέχρι το 125, έτσι πρέπει να κάνουμε την ειδική εξέταση που ονομάζεται καμπύλη ζαχάρου. Τι είναι η καμπύλη ζαχάρου? Έτσι, αφού η ινσουλίνη παράγεται
γιατί για τη ζάχαρη έχουμε 75 γραμμάρια γλυκόζης, έτσι, και το έχουμε αυτό για να μπορούμε σε όλο τον πλανήτη να κάνουμε τις ίδιες εξετάσεις και να συμφωνούμε με τα αποτελέσματα που βρίσκουμε, γιατί άμα φας ένα γλυκό πουχού σοκολατούχο, η ζάχαρη θα κάνει να μπει στο αίμα σου μία μισή ώρα. Από μισή ώρα μέχρι μία μισή. Αν φας ένα σιροπιαστό γλυκό, έτσι, η ζάχαρη στο αίμα σου θα μπει στη μισή ώρα μέσα. Επομένως, γι' αυτό έχουμε τη ζάχαρη και τη ζάχαρη. Γιατί με ρωτάνε γιατί το κάνουμε με γλυκόζη και δεν τρώμε ένα φαγητό και να μετρήσουμε το ζάχαρο. Γιατί απορροφάτε πολύ γρήγορα. Γιατί εγώ και εσύ μπορούμε να φάμε το ίδιο φαγητό, να έχουμε την ίδια κατάσταση στο παγκρεάς μας, αλλά το δικό στομάχι να χωνεύει γρηγορότερα και να ανέβει λίγο πιο γρήγορα το ζάχαρο, δηλαδή δεν είναι συγκρίσιμο. Γι' αυτό κάνουμε την καμπύλη ζαχάρου, για να συνεννόμαστε παντού. Αυτά λοιπόν είναι κάποια στάνταρ που μπαίνουν προκειμένου να έχουμε σωστές τιμές στην εξέταση λοιπόν, που θα κάνουμε. Έτσι. Εάν λοιπόν κάνουμε την καμπύλη ζαχάρου, και το τονίζω γιατί ακόμα και τώρα γίνονται λάθη, τι λάθη, έτσι, το ένα λάθος είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο περίπλοκη η καμπύλη ζάχαρου. Μετράμε ένα ζάχαρο νηστική, πίνουμε τη ζαχαρίτσα μας, έτσι μέσα σε νερό. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, εκτός αν είμαστε γλυκατζίδες. Πράγματι, μου το έχουν πει. Έτσι λοιπόν, καθόμαστε, διαβάζουμε ένα περιοδικό, αυτό είναι ο ορισμός, και μετράμε στις 2 ώρες άλλο ένα ζάχαρο. Δεν χρειάζεται να μετράμε κάθε μισή ώρα το ζάχαρο, που το βλέπω ακόμα. Άρα μετράμε ένα ζάχαρο νηστική, ένα ζάχαρο στις 2 ώρες. Το ζάχαρο νηστείας, αν το μετρήσουμε το πρωί και είναι πάνω από το 125, έτσι το δούμε 126, το μετράμε και την επόμενη μέρα χωρίς να κάνουμε δίαιτα, για να κοροϊδέψουμε. Και αν το ξαναμετρήσουμε πάνω από το 126, δεν χρειάζεται ούτε καμπύλη ζαχάρου. Είμαστε στο κλαμπ των γλυκών ανθρώπων, κοινώς είναι η διάγνωση του διαβήτη, είναι ζάχαρα νηστείας από το 126 και πάνω σε 2 μετρήσεις, έτσι, κοντινές. Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα, στην καμπύλη ζαχάρου, έτσι, όταν το ζάχαρο στις 2 ώρες είναι από το 140 μέχρι το 200, 199 είναι προδιαβήτης, πάνω από το 200 και δεν χρειάζεται επανάληψη, είναι διαβήτης. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Ναι. Η γλυκοζιωμένη, γιατί το τονίζω, έτσι, δεν είναι εξέταση διάγνωσης. Και γιατί δεν είναι εξέταση διάγνωσης, είναι εξέταση διάγνωσης μόνο για την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει ένα διαφορετικό σύστημα στο μικροβιολογικό της κομμάτι. Έχουν ένα εθνικό κέντρο το οποίο λέγεται NGSP. Αυτό τι κάνει, έτσι, αυτό έχει στανταρισμένη τη μέτρηση της γλυκοζιωμένης. Οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο σε όλη την επικράτεια, για να πάρει έγκριση, approval το λένε, έτσι, να μετράει γλυκοζιωμένη, πρέπει 4 φορές το χρόνο να ελέγχεται. Του στέλνουν λοιπόν προσμετρημένη γλυκοζιωμένη σε δείγμα, το μετράει αυτό. Αν τη βρει το ίδιο με το εργαστήριο, παίρνει το approval. Αν δεν τη βρει, δεν μπορεί να μετράει. Αυτά για την Αμερική. Ναι. Στην Ευρώπη, μείνουμε, λοιπόν, και στη στην χώρα Ευρώπη, μας, στην Ελλάδα. Έτσι, με την ίδια μέθοδο μετρημένα, επειδή δεν υπάρχει τέτοιο εθνικό κέντρο, άρα κανένας δεν μπορεί να ελέγξει το σταντάρισμα και την αξιοπιστία των μεθόδων, η γλυκοζιωμένη δεν χρησιμοποιείται για διάγνωση. Βέβαια, αν κάποιος σου έρθει μια γλυκοζιωμένη 7, δεν χρειάζεται να κάνεις γλυκοδιάγνωση. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πάμε λοιπόν σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και λαμβάνουμε μια τιμή 110, 100 και παίρνουμε μια συσκευή, για παράδειγμα, στο σπίτι, η οποία μας δίνει όμως μια διαφοροποιημένη τιμή. Και εδώ είναι ένα ερώτημα. Η διαφορά αυτή μεταξύ του μικροβιολογικού εργαστηρίου και της συσκευής που έχουμε, πώς μας επηρεάζει, γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που θα είναι σαφές. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτα μου λένε, γιατρέ, εγώ μέτρησα το ζάχαρό μου στο δάχτυλο πρώτου πάω στο μικροβιολογικό και μετά πήγα στο μικροβιολογικό και είχε διαφορά. Άρα ο μετρητής μου είναι για πέταμα. Δεν είναι αλήθεια. Πρώτον, στο δάχτυλο μετράμε αίμα τριχοειδικό. Εδώ μετράμε από τη φλέβα μας. Άρα είναι δύο διαφορετικά αίματα. Έτσι, στο δάχτυλο, δηλαδή, μπορεί να είναι και λίγο πιο ανεβασμένο καμιά φορά. Έτσι. Δεύτερον, έτσι, είναι η αξιοπιστία του μετρητή, και εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, οι μετρητές που κυκλοφορούν στη χώρα μας, έτσι, οφείλουν να είναι εναρμονισμένοι με ένα ISO του 2013. Τι λέει αυτό το ISO του 2013? Λέει ότι πρέπει ένας μετρητής, για να επιτραπεί να κυκλοφορεί, να έχει συν πλην 15% απόκληση προς τα πάνω, δηλαδή το 100 μπορεί να το βρίσκει και 115, έτσι, ή συν πλην μείον 15 μιλιγκράμμ προς τα κάτω, δηλαδή το 100 να το βρίσκει 100 και να είναι 85. Είναι ασφαλής κάποιος όμως που παίρνει μια τέτοια τιμή? Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτό είναι το ISO. Έτσι, και έρχονται διάφοροι μετρητές και έχουμε γεμίσει την αγορά πάνω από 50. Έτσι, με διαφορετικά κέρδη, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρετε. Γιατί τη δουλειά στο μετρητή δεν την κάνει ο ίδιος ο μετρητής.
Ο μετρητής είναι ταινίες. Οι ταινίες είναι όλη η τεχνολογία. Τα αναλώσιμα που προκύπτουν. Ό,τι αγοράζεις παίρνεις. Δηλαδή μπορεί να έχει μια ταινία με τεχνολογία που να κοστίζει ακριβά, έτσι που έχω το κουτάκι με τις 50 χοντρική να έχει 15, 16, 17 ευρώ και μια άλλη το κουτάκι της χοντρικής να κάνει 6. Μόνο που σας λέω τη διαφορά καταλαβαίνετε και την ποιότητα της ταινίας. Επομένως το ISO σου λέει ότι το ελέγξαμε σε κάποιο εργαστήριο και μας είπε ότι ο μετρητής στην πλειοψηφία του βγάζει αυτό το ποσοστό και πήραμε το ISO. Αλλά μπορεί να έχεις ένα μετρητή που να πετυχαίνει το συμπλήν 15% έτσι, στο 60% των μετρήσεων και ένα άλλο να το πετυχαίνει στο 95%. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα της απόκλησης που παρουσιάζει. Ναι, έχει το ISO men. Ο ένας μετρητής έχει 60% επιτυχία να είναι στο συμπλήν 15. Mm-hmm. Έτσι. Και ο άλλος μετρητής να έχει 95% επιτυχία. Και μπορεί να υπάρχει και μετρητής, ο οποίος να σου λέει ότι εγώ εγγυημένα και με κλινικές μελέτες έχω απόκληση 8 μόνο μιλιγκράμμ προς τα πάνω, 8 μιλιγκράμμ ζαχάρου προς τα κάτω. Δηλαδή το 100 να είναι 108 ή να είναι 92. Όπως καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος μετρητής, ιδίως για έναν ασθενή, ο οποίος χρησιμοποιεί το μετρητή για να υπολογίσει τη δόση της ινσουλίνης του, είναι must. Γιατί ο άλλος θα τον έχει συνέχεια αρρύθμιση που δεν μπορεί να το στείλει και στο νοσοκομείο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Αν πούμε ότι ο μετρητής μας έχει το ανώτατο που επιτρέπεται και το έχει πετύχει, το ανώτατο 15%. Έτσι, και έχει ένα ζάχαρο 200 πραγματικό, 15% σημαίνει ότι ο μετρητής θα το δείξει 230. Αν εμείς του έχουμε πει το ασθενή αυτού, έτσι, γιατί έτσι λειτουργούμε όσοι εξεκπαιδεύουν στους ανθρώπους να κάνουν ινσουλίνη, πρέπει να τους πούμε μία μονάδα ινσουλίνης πόσο τους ρίχνει το ζάχαρο. Δηλαδή, γιατρέ μου, εγώ αυτή τη στιγμή έχω 200 ζάχαρο, πόσες μονάδες να κάνω για να το πέσω. Εκεί υπάρχει ένας τύπος που το υπολογίζουμε, ναι. Έτσι, και το εξηγούμε και του λέμε ότι σε σένα, στη δική σου περίπτωση, γιατί κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Όταν πάρετε δύο αυτοκίνητα και τα βάλετε στο ρελαντί, δεν καίνε την ίδια βενζίνη. Σωστό. Ναι, άρα δύο άνθρωποι ακόμα και στα ίδια κιλά. Έτσι, ο ένας μπορεί να θέλει μία μονάδα για να του ρίξει μία μονάδα ινσουλίνη για να του ρίξει κατά 20 το ζάχαρο, και ο άλλος μπορεί να θέλει μία μονάδα για να το ρίξει κατά 40. Αυτό λέγεται ευαισθησία στην ινσουλίνη και οφείλει ο γιατρός να έχει εκπαιδεύσει τον ασθενή. Υπολογίζει το τύπο και να του πει: φίλε μου, θα κάνεις μία μονάδα και θα πέφτει 30 το ζάχαρό σου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ ενδιαφέρομαι να πάω να αγοράσω έναν μετρητή, ο οποίος θα μου δώσει τα πιο αξιόπιστα για την περίπτωσή μου αποτελέσματα. Ναι. Δεν γνωρίζω όμως ποιος από τους μετρητές αυτούς που υπάρχουν στο εμπόριο είναι ένας κατάλληλος μετρητής. Πώς λοιπόν μπορώ να βρω τον κατάλληλο, να είμαι βέβαιος ότι η τιμή που θα καταγραφεί είναι σωστή και δεν θα μου δώσει μία λάθος ένδειξη, η οποία μπορεί ενδεχομένως να με οδηγήσει στο νοσοκομείο ή και οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραία και πολύ δύσκολη ερώτηση. Καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, επειδή ήμουνα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και μας είχε έρθει ένα αίτημα. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε οι περισσότεροι εξ ημών, έτσι, είναι να δούμε τα χαρτιά και τη βιβλιογραφία των μετρητών που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Το οποίο, αν υπολογίσετε ότι είναι 40, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, και κυρίως όταν σου φέρουν από εργαστήρια που έχουν πάρει το ISO, ναι μεν approved, αλλά ο καθένας κρατάει στην ΑΝΕ, αλλά που είναι στην Ινδία, στο Πακιστάν και το καθεξής. Άρα, ένας καλός διαβητολόγος που έχει ασθενείς που κάνουν κυρίως ινσουλίνη, έτσι, θα πρέπει ο μόνος του να έχει ασχοληθεί. Θα οφείλουν οι εταιρείες να το έχουν φέρει μετρήσεις και κυρίως κλινικές μελέτες. Το ISO δεν λέει τίποτα. Οι κλινικές μελέτες λένε. Δηλαδή, παίρνουμε τους ασθενείς, τους παρακολουθούμε και την ίδια στιγμή που τους μετράμε το ζάχαρο, έχουμε και δείγματα αίματος, έτσι, και βλέπουμε πόσο με πιο ακριβή ακριβά ή όχι, και με πιο σοφιστικά μηχανήματα. Οπότε, κάνουμε ζωντανές live μετρήσεις και βλέπουμε πραγματικά την αξιοπιστία του ασθενούς μας σε διάφορες συνθήκες. Το αν είμαστε σε ένα βουνό 1500 μέτρα ή αν είμαστε στο επίπεδο της θάλασσας, κάποιοι μετρητές επηρεάζονται. Το αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, έτσι που γενικά οι μετρητές λειτουργούν σε θερμοκρασίες πάνω από το 10 και κάτω από το 30 καλά, έτσι, επηρεάζεται πάρα πολύ. Το αν έχουμε ανοίξει το κουτί τις ταινίες και κάνουμε αραιές μετρήσεις και το έχουμε 3 μήνες στο ντουλάπι μας, το αν έχουμε ανεμία, έτσι, όλα αυτά είναι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αξιοπιστία του μετρητή. Άρα, όσο λιγότερο επηρεάζεται από αυτούς τους παράγοντες ο μετρητής, τόσο πιο ασφαλής είναι για τον κοινό θνητό να το χρησιμοποιήσει. Έχουν μελέτες, αρκετές εταιρείες έχουν μελέτες και έχουν και κλινικές δοκιμές. Δεν έχουν το σκέτο ISO. Το ISO είναι πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Σημαίνει ότι το μηχάνημα δουλεύει σωστά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δουλεύει σωστά, μετράει και σωστά. Πάντα. Είναι δύο
πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτοί που αναφέρατε. Άρα λοιπόν το ένα αφορά τα αποτελέσματα του μετρητή και το άλλο αφορά την λειτουργία του. Ανοίγω, κλείνω, θα μου δώσει κάποια αποτελέσματα. Μπράβο. Τώρα, αφήνουμε το κομμάτι αυτό του μετρητή στην παρούσα φάση λίγο στην άκρη, γιατί θέλω να δούμε τις επιπλοκές που μπορεί να έχει ο σακχαρώδης διαβήτης σε άτομα που έχουν ξεχάσει, έχουν αμελήσει την υγεία τους ή ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση, με μια ανοιχτή πληγή για παράδειγμα στο πόδι, που δεν κλείνει ποτέ. Το διαβητικό πόδι το λεγόμενο. Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Και δυστυχώς... Τι συμβαίνει καταρχάς, να πούμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει το διαβητικό πόδι και πώς προκαλείται. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Βεβαίως. Ο διαβήτης κάνει δύο λόγιων επιπλοκές. Τις άμεσες, οι οποίες δυστυχώς εμφανίζονται από το στάδιο του προδιαβήτη. Και πολλοί νέοι άνω των 40 θα μπορούσαν τώρα να ζουν που κοιμήθηκαν και δεν ξυπνούν. Άρα οι άμεσες επιπλοκές του είναι τα εμφράγματα και τα κεφαλικά. Και τα καρδιαγγειακά γενικότερα. Έτσι. Άρα σάκχαρο, εγκεφαλικά και καρδιαγγειακά έχουν άμεση σχέση. Ναι. Διπλάσια στον προδιαβήτη, τετραπλάσια στους άντρες, εξαπλάσια στις γυναίκες, στον κανονικό διαβήτη, ακόμα και στα αρχόμενα στάδια. Mm-hmm. Επομένως, τρεις στους τέσσερις διαβητικούς θα φύγουν από ένα έμφραγμα που είναι εγκεφαλικό, με τη βελτίωση και την προσέγγιση και με τις ενημέρωση του κοινού που πλέον ξεκινάμε, έχει αρχίσει να φεύγει ο φόβος των στατινών από τον κόσμο. Δυστυχώς έχουν συμμετάχει πολλοί οι καρδιολόγοι σε αυτή την αντίληψη ότι οι στατίνες και οι καρδιοχειρουργοί που σκούν το ψωμί είναι φάρμακα θανατηφόρα, είναι φάρμακα θαυματουργά που φτάσανε εμάς τους άντρες από τα 60 σαν μέσο όρο ζωής στα 81. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να τις προλάβουμε αυτές τις επιπλοκές και αυτές οι επιπλοκές προλαβαίνονται με το lifestyle που είπατε, έτσι με την λοιπόν θεραπεία των υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου και λιγότερο με τη ρύθμιση του ζαχάρου. Υπάρχει ένα legacy effect. Τι σημαίνει legacy effect? Έτσι, αν το βρούμε γρήγορα τον διαβήτη και τον θεραπεύσουμε από την αρχή σωστά, ναι, αυτό θα προστατεύσει τις μακροχρόνιες επιπλοκές με τα εμφράγματα. Αλλά τα εμφράγματα και τα κεφαλικά που είναι η κύρια επιπλοκή του και η οποία ξεκινάει από το στάδιο του προδιαβήτη, δηλαδή από την αρχή του διαβήτη, θέλει όλα αυτά που σας είπα. Αλλαγή τρόπου ζωής, διακοπή καπνίσματος, θεραπεία χοληστερίνης, πιέσεως και ούτω καθεξής. Σταματάει να ζει κανείς γιατί όμως με όλα αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά τα μη και τα πρέπει, μήπως τελικά σταματάνε τη ζωή ενός ανθρώπου πολύ νωρίτερα και τον φοβίζουμε να μην κάνει πράγματα που θα έκανε σε μια φυσιολογική ζωή? Τι ευχόμαστε στις γιορτές των αγαπημένων μας? Χρόνια πολλά και καλά. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, λέμε, να μην έχουμε μόνο χρόνια πολλά, και να είναι και καλά τα αγαπημένο χρόνια τους. Άρα το πρώτο που λέμε είναι χρόνια καλά και όταν έχεις χρόνια καλά, έχεις και χρόνια πολλά. Επομένως, το να ασχοληθείς λίγο παραπάνω, δεν χρειάζεται πάνω από μισή ώρα με τρία τέταρτα μέσα στην ημέρα, για να έχεις την άσκησή σου, λίγο τη διατροφή σου, έτσι, που θα σου δώσει χρόνια καλά, έτσι, και βέβαια, άμα είναι καλά, τα θες και πολλά, έτσι, δεν νομίζω ότι πραγματικά σε επηρεάζει. Γιατί αυτό που με ρωτάτε είναι σαν να μου λέτε ότι, οκ, okay, δεν βαριέσαι, όλα εδώ θα μείνουν και άμα εγώ φτάσω τα 80 μου, το ζω από πολλούς ασθενείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς θα έλεγα, αυτούς που μου το λένε, επειδή πια έχω φτάσει κι εγώ να δουλεύω αρκετά χρόνια με την ιατρική, τους έχω φτάσει στα 80 τους και έχουν ξεχάσει αυτά που μου λέγανε στα 60 τους και στα 70 τους. Τώρα στα 80 τους έχουν ξεχάσει το άμα εγώ φτάσω στα 80 μου, δεν με νοιάζει. Τώρα πλέον. Η ζωή είναι γλυκιά. Πόσο καιρό μου δίνεις, μου λένε, ή κάτι τέτοια κάποιοι από αυτούς, πιο πολύ κάνουν να το ξανααναφέρουν. Άρα τι θέλω να πω, εμείς οι άνθρωποι, όσο είμαστε μακριά, εκ του ασφαλούς το παίζουμε μάγκες. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι και σωστό. Έτσι. Γιατί έτσι, αν λίγο αλλάξουμε συμπεριφορά, και να σας πω και κάτι άλλο, όταν έχεις ένα κίνητρο, κάνεις πολλά πράγματα. Άρα, αν κάποιος έχει ενημερώσει ότι ο διαβήτης είναι ένα κίνητρο, δεν σου χαλάει ούτε την ποιότητα της ζωής, αν συμπεριφερθείς σωστά στο σώμα σου, έτσι, ούτε την ποσότητα, αν τον διαγνώσεις νωρίς. Επομένως, τα άτομα που έχουν διαβήτη έχουν ένα παραπάνω κίνητρο, γιατί πόσοι κοιμούνται και δεν ξυπνάνε χωρίς να ξέρουν τι έχουν και ούτω καθεξής. Και μετά αναζητούμε λοιπόν, την αιτία. Άρα τα άτομα με διαβήτη έχουν ένα κίνητρο, αν έχουν και τον κατάλληλο άνθρωπο απέναντί τους να συζητήσουν, να έχουν αυτή την επαφή που έχουμε εμείς μαζί, να τους εξηγήσει, να καταλάβουν ότι μπορούν με απλά πράγματα να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους. Γιατί στην πραγματικότητα είναι όπως ο άνθρωπος που έχει πάθει τον πανικό, βλέπει το τρένο που τον πατάει, το μόνο που έχει να κάνει είναι δύο βήματα πλάι να φύγει από τις γραμμές, έχει πανικοβληθεί, έχει παγώσει και τον πατάει το τρένο. Έτσι κάνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα. Τώρα, πάμε όμως γιατί εστιάσαμε, μάλλον ξεκίνησα να εστιάσω σε ένα θέμα το οποίο αφορά το διαβητικό πόδι. Μπράβο, λοιπόν. Άρα αυτές ήταν οι άμεσες επιπλοκές και πρέπει να τις πω.
Γιατί, όπως λέω στους ασθενείς μου, έτσι, το συμφέρον μου είναι να σας έχω ζωντανό, να σας βασανίζω. Όχι να σας σκοτώσω. Με την καλή λοιπόν, έννοια. Με την καλή έννοια που λέει και ο γνωστός Ξινάκης. Ψινάκης, μάλλον. Λοιπόν, οι μακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη έχουν σχέση με την πολύ καλή ρύθμιση, όπως μου το είπατε. Με τα χρόνια του διαβήτη, όσο πιο πολλά χρόνια έχουμε ένα αυτοκίνητο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να εμφανίσει βλάβες, ακόμη και αν έχουμε καλό μηχανικό. Άρα, είναι άλλο να ανακαλύψουν το διαβήτη νέοι και άλλο να το καλύψουν στα 80 μας. Εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό. Και είναι δυστυχώς δραματικές. Έτσι, ο διαβήτης προσβάλλει όλα τα αγγεία μας, τα μικρά μας αγγεία, το νευρικό μας σύστημα. Έχουμε αντίστοιχα εδώ και ένα βίντεο το οποίο δείχνει πώς κινούνται ακριβώς τα κύτταρα μέσα στο αίμα. Μπορείτε βεβαίως να μας εξηγείτε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Προσβάλλει λοιπόν εκτός από τα μεγάλα αγγεία, τα οποία μεγάλα αγγεία όπως είπαμε κάνουν εμφράγματα και κεφαλικά, προσβάλλει και τα πολύ μικρά τριχοειδή. Έτσι, αυτά που είναι υπεύθυνα και για τη διατροφή των νεύρων μας, αλλά και για τη διατροφή όλων των ιστών. Έτσι, άρα κάνει τη λεγόμενη μικροαγγειοπάθεια και την νευροπάθεια. Έτσι, αυτά είναι και οι δύο αιτίες που οδηγούν στο διαβητικό πόδι και όχι μόνο. Ο διαβήτης είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης, δυστυχώς. Άρα που έχουμε πολύ μικρά αγγεία στο μάτι. Όποιος έχει διαβητικό πόδι, ένα στους δύο θα εμφανίσει στην επόμενη διετία και πρόβλημα με τα μάτια του, διαβητική αμφιλητηριοπάθεια. Όποιος έχει διαβητικό πόδι, έχει όλα τα αγγεία του γυρασμένα και ο ασθενής με σοβαρά προβλήματα διαβητικού ποδιού, το 50% θα πεθάνει στην πρώτη πενταετία. Και αν έχει και άλλα προβλήματα μαζί και νευροπάθειες και αγγειοπάθειες, το 50% θα πεθάνει στον πρώτο χρόνο. Έτσι, δυστυχώς. Έτσι, είναι η πρώτη αιτία ακροτηριασμών. Είναι η πρώτη αιτία μαζί με την υπέρταση αιμοκάθαρσης. Έτσι, πηγαίνετε στις μονάδες να δείτε ότι 2 στους 3 πλέον είναι διαβητικοί. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη αιτία ή διπλασιάζει, να το πω ανάποδα, τις άνοιες, όλες τις άνοιες. Έτσι, και αυτό πάλι είναι θέμα αγγειακό και νευροπαθητικό. Έτσι, επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία. Δεν έχει καθίσει τίποτα. 60% των διαβητικών μας θα εμφανίσουν προβλήματα αισθητικά σε σχέση με το 14% του πληθυσμού. Έτσι, και βέβαια, δυστυχώς, πολλαπλασιάζει και κάποιους καρκίνους και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι γιατροί, να το ξέρουν και οι ασθενείς, διότι ο καρκίνος στη σήμερα ημέρα θεραπεύεται. Και όταν λέμε ότι θεραπεύεται, δεν θεραπεύεται δυστυχώς με τους απατεώνες που υπόσχονται θεαματικές μεθόδους θεραπείας. Αλλά γιατί, τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν τουλάχιστον οι γνώσιμοι άνθρωποι που λένε θεραπεύεται. Ότι έχουν μαγικό ραβδάκι. Λοιπόν, είναι θεραπεύεται, μια νόσος προσέξτε με. Προβληματική. Προσέξτε με, είναι πολύ σημαντικό. Θεραπεύεται με την πρόληψη. Και πλέον έχουμε διαγνωστικές τεχνικές. Έχουμε γνώσεις, άρα ξέρουμε ποιοι καρκίνοι προσβάλλουν ποιους, που ξέρουμε ποιοι καρκίνοι αυξάνονται στην παχυσαρκία, ποιοι καρκίνοι αυξάνονται στο διαβήτη, ποιοι καρκίνοι αυξάνονται στο κάπνισμα. Μισό λεπτάκι. Πάμε να δούμε όμως τις αιτίες εκείνες και τα συμπτώματα που έχουμε για το διαβητικό πόδι, την νευροπάθεια και όχι μόνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με τις κράμπες στα πόδια, μούδιασμα στα πόδια, μυρμήγκιασμα, κάψιμο στα πόδια. Είναι ορισμένα από τα συμπτώματα αυτά του διαβητικού ποδιού. Είναι. Προσέξτε τώρα όμως να μην τρελαθούμε, διότι αυτά μπορεί να τα έχετε και χωρίς διαβήτη. Εντάξει, δηλαδή οποιοδήποτε έχει κράπες, μουδιάσματα, μυρμήγκιασμα και κυρίως κάψιμο. Ο καύσος είναι η χειρότερη επιπλοκή του διαβήτη όταν χτυπάει. Έχουμε και κάποια άλλα, να τα δούμε μήπως και να τα συζητήσουμε όλα μαζί, παρακαλώ. Ξυλοδερμία απολέπιση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ποδιού, σωστά. Από το γόνατο και κάτω. Μάλιστα. Παραμόρφωση των αρθρώσεων, απώλεια τη αίσθηση και απώλεια τριχών. Μπράβο. Για να το καταλάβει ο ασθενής μας, ο διαβήτης προσβάλλει τα μικρά τριχοειδή αγγεία, άρα εκεί θα κάνει διατροφικές διαταραχές. Τι σημαίνει διατροφικές διαταραχές? Το πρώτο είναι αυτό που το γράψατε, έτσι, η απώλεια τριχών. Άρα ένα σημάδι σε ένα διαβητικό ότι έχει αρχίσει η αγγειοπάθεια, και επειδή συνήθως η αγγειοπάθεια συνυπάρχει και με την νευροπάθεια και η νευροπάθεια, είναι όταν τα πόδια ξαφνικά χάνουν τις τρίχες τους. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι λόγω διατροφικών είναι η ξηροδερμία. Και τι σημαίνει ξηροδερμία? Ό,τι είναι στο κεφάλι μας η πιτηρίδα είναι και στα πόδια μας. Άρα έχουν αυξημένη απολέπιση μαζί με την απώλεια τριχών. Είναι ένα πρώτο σημάδι διαβητικού ποδιού και κυρίως αγγειοπάθειας. Η νευροπάθεια προσβάλλει την αισθητικότητα. Άρα πώς μπορεί να εκδηλωθεί? Έτσι τα λέω απλά για να μπορούμε να τα θυμόμαστε. Μπορεί να εκδηλωθεί είτε με απώλεια αίσθησης. Έχω δει διαβητικό ο οποίος όταν του έβγαλα την κάλτσα, τα 2 του δάχτυλα ήταν μόνο το κόκαλο, όπως βλέπετε σε ταινίες φρίκης.
Έτσι. Τι εννοείται, είχε φύγει η σάρκα γύρω από το δάκτυλο. Όταν βλέπετε εδώ τα δάκτυλα του ποδιού, τα δύο ήταν δύο κοκαλάκια. Πώς βλέπετε στις ταινίες Grand Guignol Freaky's. Μάλιστα. Αυτό εδώ ήταν όλο μαύρο. Πώς έχετε αφήσει ένα κρέας μια εβδομάδα και έχει μαυρίσει. Ναι. Έτσι, αυτό από ήταν... τα κρυοπαγήματα για παράδειγμα. Ναι, 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 ακριβώς. Το άλλο ήταν μισό μαύρο και εδώ υπήρχε πάλι κοκαλάκι. Αυτό όλο το πόδι, όπως ήταν έτσι, που το βλέπεις και εγώ που ήμουν γιατρός και ήμουν νέος γιατρός φρίκαρα, το βάζε σε κάλτσα, το βάζε μέσα στο παπούτσι του και ανέβαινε 3 χιλιόμετρα από το σπιτάκι που έμενε στην παραλία, στο αγροτικό που έκανα, έτσι για να του μετρήσω το ζάχαρο. Δεν μου είχε δείξει ποτέ τα πόδια του, δεν μου είχε αναφέρει τίποτα για τα πόδια του. Με φώναξε κάποιο συγγενής του μια μέρα που το βρήκε λιπόθυμο και εκεί του άνοιξα τα παπούτσια και είδα αυτό το θέαμα που πιστέψε μου τότε ήμουν νέο γιατρό, έκανα το αγροτικό μου. Έτσι θα έπρεπε να έχει πολύ αντοχή για να μην λιποθυμήσει. Και όμω αυτό έμπαινε μέσα σε κάλτσα και περπατούσε. Μάλιστα. Αυτό είναι από τα ακραία παραδείγματα. Δεν είναι τα ακραία. Δυστυχώ είναι συνηθισμένο σε αυτού. Και εγώ πήγα και στην Γερμανία και ασχολήθηκα κυρίως για να έχω τη σφαιρική αντιμετώπιση και έχουμε στήσει εκεί που δουλεύω διαβητικό πόδι και έχουμε σώσει πολλά πόδια από ακροτηριασμούς. Γιατί δυστυχώς είναι ελάχιστα πλέον τα οργανωμένα κέντρα στη χώρα μας που δουλεύουμε διαβητικό πόδι. Πιο πολλοί απευθύνονται σε αγκιοχειρουργούς και καταλήγουν σε ακροτηριασμούς. Έτσι, το διαβητικό πόδι θέλει υπομονή, πρέπει να βελτιώσει την αιμάτωσή του, πρέπει να το ρυθμίσει το ζάχαρο. Θέλει τεράστια υπομονή, δεν πληρώνεται. Έτσι. Άρα υπάρχει επιστροφή για ένα διαβητικό πόδι, δεν είναι δηλαδή σαφώς μονόδρομος ο ακροτηριασμός. Εγώ τώρα στα τόσα χρόνια, γιατί είμαι από το 2000 που λειτουργώ ως διαβητολόγος, έτσι δεν έχω χάσει πόδι. Έχουμε γλιτώσει πόδια, έχουμε κάνει μικρούς ακροτηριασμούς. Προϋπόθεση είναι βέβαια, έχω χάσει κάποια πόδια, έτσι ότι ο ασθενής έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι του, να το πω ευγενικά. Έτσι και ακούει, συνεργάζεται, έτσι μάλιστα, και αρχίζει να ρυθμίζει τα ζαχαρά του και να φροντίζει το σώμα του. Άμα τρώει ένα ταψί μπακλαβά, ό,τι και να κάνεις. Όσο ινσουλίνη και να χορηγείς, φαντάζομαι ότι πλέον ακριβώς τα πράγματα αρχίζουν. Έτσι, αν καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, πώς θα του το φτιάξει. Δηλαδή, από το κάπνισμα φτάνει μόνο για να έχει την περίφημη αγκιοπάθεια, γιατί και οι καπνιστές και αυτοί που έχουν χοληστερίνη, χωρίς να είναι διαβητικοί, έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Η διαφορά σε ένα καπνιστή και που δεν παίρνει φάρμακα για τη χοληστερίνη του, είναι ότι δεν θα το δεις όλο το άγγειο κατεστραμμένο, θα δεις σε 2-3 σημεία ευουλωμένο. Στο διαβήτη δυστυχώς είναι σαν κομπολόι. Λοιπόν, τώρα, αυτά είναι τα συμπτώματα για τα οποία συζητήσαμε σε ό,τι αφορά το διαβητικό πόδι. Η αντιμετώπιση, όπως είπατε, είναι κυρίως προτού συμβεί αυτό το πράγμα η πρόληψη. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς προλαμβάνουμε τις επιπλοκές. Γιατί η αυτομέτρηση και ο αυτοέλεγχος ίσως είναι το α και το ω σε μια περίπτωση σαχαρώδης διαβήτη. Μπράβο. Άρα το πρώτο λοιπόν είναι έγκαιρη διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση και έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να την κάνουμε. Είναι ποιοι κινδυνεύουν. Γενικά πρέπει διαβήτη τύπου 2 όλοι άνω των 45 να έχουν κάνει το τεστ που είπαμε της γλυκόζης. Και από εκεί πέρα... Καμπύλη ζαχάρου δηλαδή. Ναι, την καμπύλη ζαχάρου. Έτσι και από εκεί και πέρα, έτσι, με βάση την έγκαιρη διάγνωση, έχουμε αλλαγή τρόπου ζωής, συμπεριφορά στο σώμα μας και διατροφής. Και θα σας πω 2-3 πράγματα για το κομμάτι της διατροφής. Και βέβαια, έτσι, σωστή θεραπεία. Έτσι, σωστή θεραπεία, έτσι, σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε τη ρύθμιση του ζαχάρου με τους εξής τρόπους. Έτσι, πρώτον, έτσι, με την περίφημη γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αυτή δεν μπορούμε να την κάνουμε στο σπίτι. Υπάρχουν κάποιες συσκευές που μπορεί να έχουν οι γιατροί, ιδίως στην επαρχία, να την κάνουν. Την κάνουμε σε ένα εργαστήριο. Τι μας λέει η γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη? Ό,τι λέει η λέξη. Το αίμα μας έχει αιμοσφαιρίνη, είναι το συστατικό των ερυθρών μας αιμοσφαιρίων. Η αιμοσφαιρίνη ενώνεται με την γλυκόζη, με τη ζάχαρη, γλυκόζη και ζάχαρη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα του αίματος. Το αίμα μας ζει 3 μήνες. Ανά 3 μήνες περίπου ανανεώνονται τα κύτταρά μας. Έτσι, επομένως, η γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη δείχνει την 24ωρη ή τη συνολική ρύθμιση του διαβήτη μας το τελευταίο τρίμηνο, με το 50% να οφείλεται στον τελευταίο μήνα. Μάλιστα. Έτσι. Παράλληλα, ενώ λέτε αυτά, βλέπουμε όμως εδώ και κάποιους παραμέτρους στην φροντίδα και τη ρύθμιση του διαβήτη. Και θέλω, αν έχει την καλοσύνη, να μας εξηγήσετε λίγο. Θα πούμε όλους. Άρα, ξεκίνησα με το HbA1c, που βλέπετε είναι η γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Mm-hmm. Σχετίζεται πολύ καλά με τον κίνδυνο των επιπλοκών. Από 7 και κάτω είμαστε OK. Από το 7 και πάνω ο κίνδυνος μεγαλώνει. Και πάντοτε... Με ανώτατο ποιο, όταν λέτε το 7 ανώτατο και πάνω. Ανώτατο φυσιολογικό είναι 6,2. Ένας φυσιολογικός μπορεί να έχει μέχρι 6,2. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια, σας λέω ότι είναι πολύ σχετικό. Μπορεί και με 5,7 να είσαι διαβητικός.
Μάλιστα. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι χρησιμοποιούμε, το τόνισα και πριν, τη γλυκοζηλωμένη. Εγώ έχω 5,7, σε κάποια εργαστήρια μου τη βγάζουν και 4,5 και ο άνθρωπος είναι διαβητικός. Ψάξε να βρεις. Έτσι, επομένως, η γλυκοζηλωμένη δεν σε εξασφαλίζει. Μάλιστα. Άρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα, η γλυκοζηλωμένη όμως σχετίζεται με τον κίνδυνο κινδύνου. Από εκεί πέρα, για να πετύχεις αυτή τη γλυκοζηλωμένη, δηλαδή το μέσο όρο, πρέπει να έχεις τη λεγόμενη δακτυλοκέντηση. Έτσι. Mm-hmm. Η δακτυλοκέντηση, η αυτομέτρηση γίνεται με τους μετρητές ζαχάρου. Έτσι, πλέον έχουμε μετρητές ζαχάρου πάρα πολύ αξιόπιστους. Έτσι. Ελάχιστοι από αυτούς, με πολύ γνωστές κατηγορίες που δεν θα σας αναφέρω για να μην κάνω διαφήμιση, γιατί δεν είναι σωστό. Έτσι, έχουν μετρήσεις κλινικές που μας λένε ότι τα ποσοστά που βρίσκουν είναι κοντά στα αληθινά ποσοστά. Έτσι. Και μας ενδιαφέρουν δύο τιμές. Οι τιμές νηστείας. Mm-hmm. Νηστεία είναι κυρίως το πρωί όταν ξυπνάμε και κάπως στις ώρες πρωτού φάμε να είμαστε νηστικοί. Άρα είναι τα προγευματικά μας ζάχαρα. Γενικά αυτά τα θέλουμε το πρωί νηστική, αν είναι δυνατόν κάτω από το 100 και πριν από τα γεύματά μας τουλάχιστον κάτω από το 130. Έτσι, σαν μέσος όρος. Το ζάχαρο επηρεάζει την ψυχολογία μας. Τίποτα να μην έχουν φάει, το 100 μπορεί να γίνει 200. Άρα μία τιμή, και το λέω πάντοτε, δεν τρέχουν ποτέ πίσω από το ζάχαρο, δεν μας τρομάζει. Και κοιτάμε. Πρέπει να κάνουμε και την εξέταση αυτή σε μία ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ναι, διαφορετικά. Το χέρι μας μόνο με λίγο νεράκι το καθαρίζουμε ή και δεν χρειάζεται, δεν παθαίνεις μολύνσεις. Είναι πολύ επιφανειακή η δακτυλοκέντηση. Τα παιδιά Type 1 που κάνουν 5 και 8 μετρήσεις την ημέρα, τις κάνουν παντού χωρίς να κάθονται να σαπουνίζουν τα χέρια τους. Γενικά δεν είναι, δηλαδή, δεν κινδυνεύουμε για μολύνσεις. Έτσι λοιπόν, η δακτυλοκέντηση λοιπόν θα μας δώσει τιμές και μας ενδιαφέρουν οι τιμές νηστικοί που πρέπει να είναι μέχρι 1.30 και 2 ώρες μετά από κάποιο γεύμα, που αυτές είναι και πιο σημαντικές και ελάχιστοι τις μετράνε, γιατί το ζάχαρο στην πλειοψηφία των ασθενών μας δυστυχώς ανεβαίνει με τα γευματικά και όχι το πρωί νηστικοί. Άρα πάρα πολλοί τρώνε το πρωί νηστικοί. Έτσι, το μετράνε το ζάχαρο στο πρωί νηστικοί, το βρίσκουν και σχετικά καλό. Το μεσημέρι τρώνε τον αγκλέωρα, πάει στο 300, ως το βράδυ που τρώνε ελαφριά έχει πέσει, οπότε κρύβουν τα μάτια τους, αλλά θα τους βρούμε με την γλυκοζηλωμένη. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, γιατί πρέπει να επιταχύνουμε τον χρόνο μας. SMBG, ναι. Ήταν ένας άλλος παράγοντας. Ο SMBG, λοιπόν, είναι ουσιαστικά ο αγγλικός τίτλος της δακτυλομέτρησης που βγαίνει από το self monitoring blood glucose. Η αυτομέτρηση. Άρα, λοιπόν. Self monitoring είναι αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος. Αυτός είναι ο κοινός τρόπος που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Είναι ο σχετικά πιο φθηνός τρόπος και ο εύκολος τρόπος προσβάσιμος σε όλους μας. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, στην επόμενη διαφάνεια. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα συστήματα αυτόματης καταγραφής, που θα το τονίσω, γιατί δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας το κομμάτι της διαφήμισης ιατρικών πράξεων από την τηλεόραση, που είμαι κάθετα αντίθετος, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να βρεις μια τιμή ζαχάρου και να σου λένε ότι έχω εγώ ένα σύστημα αυτόματης καταγραφής 24 ώρες που δεν έχει τσιμπήματα, έτσι, το οποίο είναι μόνο για τους τύπου 1 και αλλιώς το πληρώνεις, γιατί αυτό δεν στο λένε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις αυτές τις μετρήσεις, ποιος σου λέει τι να κάνεις. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι οπωσδήποτε αυτό ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι διαφημίζουμε να πουλάμε το μετρητή μας και τις ταινίες μας. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει ο ασθενής να έχει ένα feedback με τον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται ως γιατρό του, έτσι, για να μπορεί να το αξιολογεί και να τον βοηθάει να αξιολογεί και να του δείχνει τον τρόπο πώς θα βελτιώσει τις μετρήσεις. Όχι απλά να κάνουμε μετρήσεις. Και βέβαια, τέτοιες μετρήσεις, από ό,τι γνωρίζω, πλέον έχουν γίνει πολύ πιο εύκολες, ειδικά στην επικοινωνία με τον γιατρό. Χάρη στην τεχνολογία. Μπράβο. Άρα τα συστήματα 24 ώρες καταγραφής, που είναι δύο τεχνολογίες, η μία είναι τα συστήματα αυτά που είναι ένα μόνο κυκλοφορεί παγκοσμίως, το οποίο είναι αυτό που βάζουμε ένα sensor ανά 14 μέρες, και τα άλλα είναι τα συστήματα CGM, το ένα είναι Continuous Glucose Monitoring και το άλλο είναι FGM, είναι Flash Glucose Monitoring. Τυχαίας, δηλαδή. Ναι. Τα CGM, λοιπόν, που είναι τα πιο αξιόπιστα και είναι από το 99 και εξελίσσονται, συνήθως συνδέονται με αντλίες ινσουλίνης και η χρησιμότητά τους είναι ο ασθενής ο οποίος θεραπεύεται με αντλίες ινσουλίνης να μπορεί να ξέρει τα ζάχαρά του, να ρυθμίσει τη δόση της ινσουλίνης του, και έχουμε προχωρήσει αρκετά την χρονολογία μας και πιθανόν θα υπάρχει στο μέλλον έτσι, φθηνότερα συστήματα, ναι, φθηνότερα συστήματα τα οποία θα μας δίνουν 24 ώρες καταγραφές και θα έχουμε καλύτερες πληροφορίες πάντοτε με εκπαίδευση για να ρυθμίζουμε καλύτερα το ζάχαρό μας. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λιγάκι να δούμε και τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της αυτομέτρησης, γιατί αναφερθήκατε σε πολλούς από αυτούς. Λίγαν συντόμως όμως, παρακαλώ. Σαφώς. Λοιπόν, οι παράγοντες είναι πρώτα-πρώτα έτσι, ακόμα και φάρμακα που παίρνουμε.
το χαμηλό οξυγόνο του αίματος ή όταν είμαστε πολύ ψηλά στο βουνό, που σας το είπα και πριν. Έτσι, ο ίδιος ο αιματοκρίτης, έτσι, η τεχνική που μετράει ο μετρητής μας, δηλαδή κάποιοι μετρητές επηρεάζονται από το χαμηλό αιματοκρίτη, κάποιοι δεν επηρεάζονται. Μάλιστα. Είναι και υπολογίστε ότι ο μετρητής μετατρέπει τα ηλεκτρόνια της ζάχαρης μέσα σε μια σταγόνα αίματος, έτσι, σε πληροφορία για να σου το βγάλει ως τιμή ζαχάρου. Μάλιστα. Επομένως, ανάλογα με την τεχνολογία, έτσι μπορεί να μετράει σε 5 ή 15 διαφορετικά σημεία τη σταγόνα του αίματος. Είχαμε παλιούς μετρητές που παίζοντας μπορούσα να σας βγάλω εγώ το ζάχαρο σας ή πολύ χαμηλό σε υπογλυκαιμία ή πολύ ψηλό. Αρκεί να έβαζα περισσότερη σταγόνα παχιά στην ταινία του μετρητή ή λιγότερη παχιά σταγόνα στην ταινία του μετρητή. Κατάλαβα. Τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει και δεν επηρεάζεται από αυτό. Έχουμε επίσης το περιβάλλον, αλλά έτσι, και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, στο μετρητή μας πρέπει να το κρατάμε σε θερμοκρασίες, αν είναι δυνατόν, από 10 μέχρι 30 βαθμούς, έτσι, σε κάποιο σημείο, διότι οι υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τον μετρητή. Η τεχνική, όπως σας είπα, που χρησιμοποιεί ο ασθενής, έχουμε μετρητές που δεν επηρεάζονται από την τεχνική. Ό,τι και αίμα να βάλει ο μετρητής θα μετρήσει. Έτσι, και βέβαια, το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο ακριβό κομμάτι είναι οι ταινίες μέτρησης και η τεχνολογία τους. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, γιατί μας δώσατε μια εικόνα σαφή σε ό,τι αφορά και την πρόληψη του διαβήτη, αλλά και την πρόληψη των επιπλοκών. Βεβαίως, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο και αυτό ελέγχεται με την αυτομέτρηση, αλλά και λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που πρέπει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Μου δώσατε τη δυνατότητα. Το διαβητικό πόδι είναι τεράστιο πρόβλημα. Υπολογίζονται πάνω από τους 2.000 με 3.000 ακροτηριασμοί στη χώρα μας. Έτσι δεν μιλάει κανένας σας. Είναι περισσότερα από τα αυτοκινητιστικά. Είναι τεράστια τα κενά και στο κομμάτι των ποδολόγων. Έτσι και χρειάζεται ένα team για να αντιμετωπίσει το διαβητικό πόδι. Αλλά θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Όπως αποδεικνύεται, ο αυτοέλεγχος είναι πολύ σημαντικός για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Οι διαβητικοί λοιπόν ασθενείς θα κληθούν να ελέγξουν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος και βάσει αυτών να προσαρμόσουν τη διατροφή αλλά και την ένταση της σωματικής δραστηριότητας. Έτσι θα βελτιώσουν τα επίπεδα γλυκόζης και θα μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμιών. Σας ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε κοντά μας.